Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Χατζηκόρτσου, γιατί είναι και μια σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη, το μετρό, τα εγκαίνια. Ο κόσμος ο οποίος θα μπορέσει πια να το χρησιμοποιήσει και να τα απολαύσει στην καθημερινότητά του. Μετά από δεκαετίες που περίμενε αυτή την άγια μέρα. Εγώ θα σου το ξαναπώ γιατί το είπα και στο ραδιόφωνο. 12 ετών ήσουν όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία να συζητείτε. Αγέννητος ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Επιτέλους, το μετρό σήμερα θα παραδοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικότητα. Από σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει μετρό. Όσα αστεία κάναμε τόσα χρόνια τελειώνουν σήμερα. Όπως είπατε, εγώ ήμουν αγέννητος και όταν είχα γεννηθεί κάποια σημεία της πόλης, όπως εδώ που βρίσκομαι τώρα, στο σταθμό Βενιζέλου, δεν τα θυμάμαι χωρίς λαμαρίνες. Πρώτη φορά τα βλέπω τώρα στα 27 μου χωρίς λαμαρίνες. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ήρθε και ο Πρωθυπουργός στη στάση εδώ στη Βενιζέλου. Μια στάση η οποία παρουσιάστηκε χθες. Παρουσία και πάλι του Πρωθυπουργού, της κυρίας Μενδώνη, της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ήτανε με πολύ εντυπωσιακές εικόνες έτσι από την ξενάγηση, πραγματικά. Είναι ένα στολίδινα κόσμημα αυτός ο σταθμός. Νομίζω όλοι οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, νομίζω όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτόν τον σταθμό. Είναι ένας σταθμός κόσμημα, όπως είπες πραγματικά. Παγκοσμίως πάντως δεν υπάρχει τέτοιο σταθμός σε καμία χώρα. Ακριβώς. Συνδέει την Θεσσαλονίκη των αρχαίων χρόνων, την ίδρυση της Θεσσαλονίκης με τη Θεσσαλονίκη του σήμερα. Οι δρόμοι, το πώς ήταν φτιαγμένοι, η αγορά, η είσοδη από τα μαγαζιά, το λουτρό που υπήρχε, είναι όλα πραγματικά φοβερά, τρομερά, είναι συγκινητικό. Όσοι θα έχουν την ευκαιρία να παίρνουν το μετρό και να περνούν ή να σταθμεύουν, ήταν να το παίρνουν από εδώ, από το σταθμό της Βενιζέλου, θα έχουν την ευκαιρία να ξαναγούνται κυριολεκτικά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Στις 12 η ώρα στο Μαξοστάσιο στην Πηλαία, εκεί θα γίνει η οριστική παράδοση των εγγενείων του μετρό σήμερα. Και από εκεί και πέρα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν κανονικά, μετά το πέρας λοιπόν των εγγενείων. Δωρεάν, όπως έχουμε πει, για τις πρώτες 4 ημέρες, μέχρι την Τρίτη δεν θα εκδίδουν εισιτήρια, να εξοικειωθεί ο κόσμος, να βγάλει τις κάρτες του, ό,τι θέλει να κάνει, μέχρι και την Τρίτη. Και από την Τρίτη και μετά θα αρχίσουν και τα εισιτήρια να εκδίδονται κανονικά. Ωραία, υπέροχα. Και να λειτουργήσει επιτέλους η Θεσσαλονίκη για την πόλη, για έτσι, να δούμε τεράστια λύση ακριβώς για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Μάλιστα, και να χρησιμοποιείτε το μετρό, γιατί θα κάνετε τη μισή ώρα από την να πάτε με το αυτοκίνητο. Και εμείς εδώ στην Αθήνα που λύση δεν είδαμε στο κυκλοφοριακό. Όσοι μετακινούνται με το μετρό βρίσκουν λύση. Να σας πω πως είναι πολύ σημαντικό η Θεσσαλονίκη να κρατήσουμε καθαρό το μετρό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είναι καθαρό το μετρό, να το φροντίσουμε και να το τιμήσουμε όπως το αξίζει. Ευχαριστούμε λοιπόν, Δημήτρη. Λοιπόν. Τα λέμε και στη συνέχεια. Ωραία. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ταχιά. Καλημέρα Δημήτρη. Πού είστε? Οριακά στις σκάλες για να μην σπάει το σήμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εδώ με τον κύριο Ταχιά. Αναγκαστικά για το σήμα σταθήκαμε εδώ στις σκάλες. Αλλά εντάξει, το μετρό σήμερα επιτέλους παραδίδεται στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Αλλά μας θα πει καλύτερα και ο κύριος Ταχιάος, μια μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Είμαστε 25 Μαρτίου. Καταρχάς, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, κύριε Ταχιάο. Είναι μια ωραία μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Παρά τη βροχή, είναι μια πολύ ωραία μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Θα έχει μετρό η Θεσσαλονίκη, κύριε Ταχιάο. Δεν ξέρω αν το έχουν πιστέψει οι Θεσσαλονικείς ακόμη. Αν έφυγαν από το επίπεδο του ανέκδοτου και είναι στη ουσία πια, για πείτε. Δεν είναι μόνο θα έχει μετρό. Ανεβείτε κανένα δύο σκαλιά, Δημήτρη, γιατί δεν πιάνει. Ανεβείτε κανένα δύο σκαλιά, καθώς βλέπουμε το σήμα να σας ακούμε. Και έχουμε Α, έχει βροχή. Ρε, τι πάθαμε σήμερα. Δεν βοηθάει ο καιρός. Έχει πάρα πολύ βροχή στη Θεσσαλονίκη. Δεν βοηθάει ο καιρός. Πήγανε πιο κάτω για να βοηθάει από τη βροχή, αλλά δεν πιάνει το σήμα. Μας ακούτε τώρα? Ναι, βεβαίως, δεν ξέρω αν εσείς μας ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Τι λέγατε? Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι δεν στο συγκοινωνιακό, δεν είναι μόνο το μετρό ως ένα τέλος πάντων αναμενόμενο γεγονός για αυτή την πόλη. Ναι. Είναι το μετρό σύμβολο μιας υπέρβασης για την πόλη, γιατί επιτέλους τελειώνουμε με τη μιζέρια των προηγουμένων χρόνων. Νομίζω ότι πλέον η πόλη μπορεί να ανανεώσει την ατζέντα της. Άντε και αυτό με το είναι καλό. Πάρα πολύ σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για την πόλη. Άντε με το καλό. Θέλω να πάμε λίγο στην ουσία του μετρό και μετά θέλω να σας ρωτήσω και για την καταγγελία που κάνατε. Χωρίς εισιτήριο για 4 μέρες, σωστά? Είναι χωρίς εισιτήριο για 4 μέρες. Ναι. Εγώ θα ήθελα στο διάστημα αυτό να παρακαλέσω όλες τις ειδικές ομάδες, αυτές που δικαιούνται είτε μειωμένο εισιτήριο είτε ατέλεια, να σπεύσουν να βγάλουν προσωποποιημένη κάρτα, γιατί είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορούν να περάσουν τις πύλες του μετρό. Είναι μια διαδικασία καινούργια αυτή που πρέπει να τη μάθουν από εδώ και στο εξής. Αυτό μπορεί να γίνει στα 13 εκδοτήρια του μετρό.
Πρέπει πόσο σιγά σιγά αυτή η προσωποποιημένη κάρτα, Η προσωποποιημένη κάρτα δεν στοιχίζει τίποτα. Ναι. Το πόσο θα φορτίσεις μετά την προσωποποιημένη κάρτα εξαρτάται από το εκπτωτικό πρόγραμμα στο οποίο έχεις ή από το αν έχεις ατέλεια. Απλώς η προσωποποιημένη κάρτα ταυτοποιεί ότι είσαι δικαιούχος αυτής της ατέλειας. Μάλιστα. Αυτό θα γίνεται στα εκδοτήρια του μετρό. Το εισιτήριο έχει ονομαστική αξία 60 λεπτά και από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορες άλλες διαβαθμίσεις ανάλογα με το τι εισιτήριο θέλεις να πάρεις. Τα μηχανήματα στα οποία μπορείς να τα αγοράσεις είναι αυτόματα, δέχονται χαρτονομίσματα αυτή τη στιγμή, σε μερικές εβδομάδες και POS θα λειτουργούν. Πρέπει να σας πω ότι... Να ρωτήσω εγώ κάτι, γιατί είδαμε και το πλάνο. Η διαδικασία να φορτίζονται η κάρτα και οι κάρτες, επιτρέψτε μου μόνο αυτό, οι κάρτες επαναφορτίζονται 250, όχι οι κάρτες εισιτήρια, επαναφορτίζονται 255 φορές, να μην τα πετάνε. Α, ωραία, σωστό. Να μην τα πετάνε. Είναι οικολογικά χρήσιμο, να μην τα πετάνε. Σωστό. Βλέπουμε τον πίνακα διοίκησης και είναι. Κύριε Χρυσοχοίδη, εσείς μπήκατε. Μπήκα, ναι. Ωραίο. Κόσμημα είναι. Παρέα ήσασταν. Κόσμημα είναι. Δεν έχει οδηγό. Είναι το μόνο, είναι το μετρό τέλος πάντων της Αθήνας. Έχει, της Θεσσαλονίκης δεν έχει οδηγό, σωστά. Ναι, είναι ασφαλέστατο. Οι πιθανότητες για οποιοδήποτε θανατηφόρο δυστύχημα στο μετρό της Θεσσαλονίκης είναι μία στα 11,5 έως 115.000 χρόνια λειτουργίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μηδενικές. Είναι στα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας, στα οποία κατατάσσονται τα μετρό και φυσικά δεν είναι το πρώτο χωριστό. Αυτή τη στιγμή 48 δίκτυα λειτουργούν έτσι σε 40 χώρες. Και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την λειτουργία του μετρό... Ούτε η Αθήνα έχει τώρα, η Αθήνα είναι πίσω σε αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Στις 12 η ώρα ποιοι θα μπείτε μέσα? Αυτά τα ξέρει η εθιμοτυπία. Η εθιμοτυπία. Αλλά προφανώς η πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Και από εκεί και πέρα... Χιλιάδες κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να μπει με τη μία. Θα ανοίξουν οι πόρτες για να μπει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Εντάξει, τρομερή εμπειρία σε ένα κόσμημα. Εγώ εντυπωσιάστηκα και με τα αρχαία. Δεν ξέρω αν είδατε και τα αρχαία. Είναι ασύλληπτο αυτό. Μια πόλη κάτω από την πόλη. Εκεί που είναι από πάνω, ο Δία ακριβώς οι ίδιοι από κάτω. Κύριε Ταχιά, θέλω να προλάβουμε να πούμε λίγο και για τις καταγγελίες που κάνατε. Επωνύμως, ξεκάθαρα. Πήγατε στον εισαγγελέα και είπατε ότι σας είπανε. Τι. Ακούστε, όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο και σου λέει πες στο Μητσοτάκη ότι θα έρθουν και θα κάνουν λίμπα, τέλος πάντων δεν είναι αποδίδω και έχουν περάσει και μέρες. Ναι. Είναι προφανές δεν πηγαίνει στο Μητσοτάκη, να το πεις πηγαίνει στον εισαγγελέα. Και αν είχε κάτι κάποιος, αν ήξερε κάτι, ας πήγαινε να το πει στον εισαγγελέα ο ίδιος, όχι σαν υφυπουργό της κυβέρνησης. Νομίζω... Δεν μας βοηθάει η σύνδεση, δυστυχώς. Να ευχηθώ... Δεν μας βοηθάει. Πάντως είναι σοβαρές οι καταγγελίες, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, επειδή ένα μέρος της, του ζητήματος αθλητικής βίας είναι της αστυνομίας, θέλω να σας πω ότι μετά το άνοιγμα των γηπέδων από το Φλεβάρι του 2024, η κατάσταση είναι πια εντελώς διαφορετική. Με τα προσωποποιημένα εισιτήρια και όλα αυτά. Ακριβώς. Υπάρχει ταυτοποίηση. Μιλάμε για μια ξεκάθαρη καταγγελία. Και από την άλλη πλευρά, οποιοδήποτε ασχημονεί μέσα στο γήπεδο, δυστυχώς τιμωρείται η ομάδα του. Και αυτό συνέβη. Δεν υπάρχει καμιά ανοχή σε αυτές τις. Γιατί δεν πρόκειται περί αθλητικής βίας, κύριε Μαυραγάνη. Σας το λέω υπεύθυνα και από την εμπειρία μου. Δεν πρόκειται περί αθλητικής βίας. Είναι εγκληματικές ομάδες, εκβιαστές, δολοφόνοι, ληστές, οι οποίοι. Μέσα από το στάδιο, μέσα από τους αθλητικούς αγώνες, ουσιαστικά στρατολογούν παιδιά για τις εγκληματικές ομάδες και χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τον αθλητισμό. Αυτό. Λοιπόν, δεν έχουν θέση αυτά, γι' αυτό υπάρχουν αυστηρές τιμωρίες και γι' αυτό βλέπουμε επιτέλους γονείς και παιδιά, χιλιάδες, να πηγαίνουν και να παρακολουθούν αγώνες. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.